Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ιδιαίτερα έντονη είναι η σημερινή βροχόπτωση, η οποία από νωρίς το πρωί συνεχίζεται μέχρι και αυτήν την ώρα σε όλο το νομό της Καστοριάς, με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και να έχουν δημιουργηθεί ποικίλα προβλήματα για τους οδηγούς και όχι μόνο βεβαίως. Ο Αντώνης Παραράς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που άνοιξαν οι ουρανοί ουσιαστικά σήμερα. Ναι. Προβλήματα πολλά και εδώ φαίνεται ότι για ακόμη μια φορά δεν έχουμε κάνει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Έχουμε και στα πεζοδρόμια, έχουμε χώματα στους δρόμους, έχουμε σκουπίδια, έχουμε φρεάτια, έχουμε παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται. Μια πλημμυρισμένη πόλη, φυσικά ούτως ή άλλως, έντονη βροχόπτωση. Έτσι, δεν είναι και από τα ασυνήθιστα για την περιοχή μας, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη. Έχουμε ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω, έντονη βροχόπτωση στην Δυτική Μακεδονία. Θεωρώ αδικαιολόγητα όμως αυτά τα οποία βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία. Αυτό είναι ενδεικτικά. Βλέπουμε εδώ ενδεικτικά από την περιφερειακή ενότητα μπροστά, που πάντοτε πλημμυρίζει. Αλλά σε πάρα πολλά, νομίζω, σημεία της πόλης έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Μου λένε για πολλά προβλήματα στο Δισπηλιό, από Δισπηλιό για Άργος, από Δισπηλιό προς όλες τις άλλες κατευθύνσεις. Είναι λογικό να υπάρχουν εν μέρη προβλήματα από τους δρόμους, τα χώματα και όλα αυτά. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά οι Δήμοι πρέπει να παρεύουν πια και σε ό,τι υπάρχει μαρυγό δίπλα από τους δρόμους. Γιατί τα χορτάρια για τα οποία δεν παρεμβαίνουν ποτέ. Στην Καστοριά ειδικά έχουμε δει ακόμα και παρεμβάσεις να κάνει η Δημοτική Αρχή σε ιδιωτικά οικόπεδα και να τα καθαρίζει. Εδώ τουλάχιστον, ρε παιδιά, να καταλάβουμε ότι τα ιδιωτικά οικόπεδα είναι ιδιωτικά. Η Δημοτική Αρχή κουραστήκαμε να βλέπουμε να παρεμβαίνει σε αυτά, που τα καθαρίζουν, δίθεν και τέτοια. Εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι πρέπει να παρεμβαίνουν σε όλα. Χόρτα, φρεάτια, σκουπίδια, το παραμικρό. Δεν δικαιολογείται. Υπάρχουν και κακοτεχνίες βέβαια σε πάρα πολλά σημεία που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Να συνιστήσουμε κιόλας πολύ μεγάλη προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στους δρόμους, σε όλο το μήκος και πλάτος του νομού της Καστοριάς, διότι σε ορισμένες φορές τα νερά τα οποία συγκεντρώνονται σε κάποια σημεία ενδεχομένως να αποβούν και επικίνδυνα. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα και από πλευράς και των τριών Δήμων, θα πρέπει να υπάρχει και ανάλογη ετοιμότητα για να μην έχουμε αυτή τη συσσόρευση των υδάτων. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει και σε επίπεδο λίμνη και αν έχουμε ανοίξει και τις πόρτες, γιατί όλο αυτό το νερό που έχει πέσει και τις τελευταίες ημέρες γενικότερα στην περιοχή μας, εύχομαι να μην δημιουργήσει τα προβλήματα που έχουμε δει στο παρελθόν με άνοδο της στάθμης και περαιτέρω πλημμύρες. Θυμόμαστε όλοι πολύ καλά. Το Σαββατοκύριακο alfafm.gr αποκάλυψε έτσι ένα υπόγειο στη Γράμμο που έχει πλημμυρίσει και άλλα πολλά από ό,τι μαθαίνω. Η στάθμη έχει βεβαίως ανέβει, ειδικά μετά τη σημερινή μέρα το πράγμα είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Πρέπει να το υπολογίσουμε αυτό, Μαριγό. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια επικοινωνία περιφερειακής ενότητας και επιτροπής λίμνης. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να συντονίζονται και πολύ καλά οι δυο τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ και περίπου δύο εβδομάδες έχουμε βάλει και επίσημα το θέμα ότι πρέπει να το προσέξουμε. Πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις. Μετά από τις αποκαλύψεις που έκανε το δίκτυο, έγιναν κάποιες μικροπαρεμβάσεις. Τους βλέπω κάπως χαλαρούς. Έχει ανέβει πάρα πολύ η στάθμη της λίμνης. Θεωρώ ότι πρέπει να το επιβλέπουν τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα. Διότι, αν είναι σήμερα στα 2,60, το μεγάλο πρόβλημα έχει προκύψει στα 2,80. Πρόπερση, όταν είχαμε τα προβλήματα με πλημμυρισμένα πάρκινγκ και πολλά δημοτικά διαμερίσματα, πολυκάρπης, μαυροχωρίου, το ρέμα του Γκιόλε κτλ. Όλα αυτά, στο 2,80-2,83. Ναι. Άρα δεν απέχει πολύ. Ναι, χρειάζεται προσοχή από εδώ και πέρα από τις αρμόδιες αρχές, από τους φορείς, για να μην επαναληφθούν τα όσα έγιναν πριν από δύο χρόνια, όπως είπες και εσύ. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, μεγάλη προσοχή και από όλους μας στο πώς κινούμαστε, να δούμε μέχρι πότε. Δεν ξέρω, έχεις καμιά πρόβλεψη για τον καιρό μέχρι στιγμής, είδες καθόλου? Ναι, πώς συνεχίζεται? Συνέχεια θα έχουμε, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε, ειδικά για την αυριανή μέρα, περιμένουμε σε ένα-δύο περίπου να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Πάντως είναι ένα έντονο φαινόμενο. Από εκεί και πέρα, Μαριγώ, έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό τουλάχιστον σε επίπεδο παρεμβάσεων θα έπρεπε να είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Η Δημοτική Αρχή πιάστηκε και πάλι στον ύπνο. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη, παραμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα αλλάξουμε όμως θέμα, αφήνοντας πίσω την πολύ έντονη σημερινή βροχόπτωση, και θα πάμε στα πολιτικά και συγκεκριμένα στην εκδήλωση, την ανοιχτή εκδήλωση που είχε χθες το ΠΑΣΟΚ για την εκλογή συνέδρων εν ώψη του συνεδρίου. Ναι, έχει σχέση η βροχόπτωση, γιατί φαίνεται ότι και ο Θεός κλαίει για τα αποτελέσματα ορισμένων, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι θετικός ο χθεσινός απολογισμός?
είναι θετικός, αλλά έχουμε μια πολιτική ήττα στις εκλογές για τους συνέδρους από τη μεριά Πετσάμινικου. Mm-hmm. Είναι μια νέα πολιτική ήττα για τον Φίλιππο Πετσάμινικο, την οποία νομίζω θα σχολιάσουμε. Θα πάμε να δούμε. Γιατί οι σύνεδροι που έχει εκλέξει είναι ελάχιστοι συγκριτικά με αυτή την ομάδα του Θωμά Αναστασίου. Να πάρουμε μια γεύση από το τι έγινε χθες και να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του κ. Αναστασίου, επιστρέφοντας βεβαίως αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα και η ανάγνωση βεβαίως των αποτελεσμάτων αυτών. Εκπροσώπηση της Καστοριάς στο Κοινοβούλιο. Έκανε λόγο ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Καστοριάς Θωμάς Αναστασίου κατά την διάρκεια της ανοιχτής πολιτικής εκδήλωσης που πραγματοποίησε η Νομαρχιακή Επιτροπή το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή το τακτικό συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Οι εκλογές Μαΐου και Ιουνίου αφήσαν βεβαίως και στην Καστοριά μια πάρα πολύ πικρή γεύση. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς μετά από το 1985, όταν για πρώτη φορά έβγαλε έδρα, έχασε την έδρα του και τον Μάιο και τον Ιούνιο. Απότοκο και αποτέλεσμα αυτού ήταν να έχουμε σήμερα στην Καστοριά δύο βουλευτές οι οποίοι νομίζω πως μπαίνει ένα σοβαρό ζήτημα υπό εκπροσώπηση του νομού. Και εξηγούμε. Δυστυχώς, στη στιγμή αυτή, σε όλη τη χώρα, τίθονται και ανοίγουν πάρα πολλά και μεγάλα ζητήματα. Από εκπαιδευτικά ζητήματα, που είναι ένα κέριο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί στις τελευταίες ημέρες, τον τελευταίο μήνα, περίπου στο νομό Καστοριάς, σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης, παιδεία, υγεία, ασφάλεια. Και το δυστύχημα είναι ότι στη δυσκολότερη για το νομό της Καστοριάς στιγμή, διότι οι επιταγές του μνημονίου και της δημοσιονομικής προσαρμογής προβλέπουν ένα νοικοκύρεμα και ένα σημάδιμα. Δυστυχώς ο νομός Καστοριάς δεν έχει την εκπροσώπηση την οποία του αξίζει και μας αξίζει για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκρατήσουμε τα λιγότερα. Να πάθουμε δηλαδή τόσο το δυνατόν τη λιγότερη ζημιά. Ο κίνδυνος από την υποεκπροσώπηση που υπάρχει στον νομό Καστοριάς σε κοινοβουλευτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δυστυχώς μπροστά μας έρχονται εξελίξεις οι οποίες δεν θα είναι ευχάριστες. Πρώτιστες και μεγάλες εξελίξεις θα έχουμε στον χώρο της παιδείας, όπου από ό,τι διαφαίνεται ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Αρβανιτόπουλος, είναι άκαμπτος σε σχέση με το σχέδιο Αθηνά. Ένα σχέδιο το οποίο εξυπηρετεί σκληρά ταξικά συμφέροντα συνειδητά ιδιωτικών κολεγίων και υποψήφιων επενδυτών σε ιδιωτικά κολέγια. Δεν είναι τυχαίο βέβαια το γεγονός ότι μόνο σχολές οι οποίες πειράζονται σε εισαγωγικά, αν θέλετε, είναι σχολές διοίκησης και οικονομίας. Είναι σχολές οι οποίες μπορούν πολύ εύκολα και ανέξοδα να στήσουν τα ιδιωτικά κολέγια. Και στην προσπάθειά μας να τον πείσουμε βεβαίως, πριν από περίπου 15 ημέρες, όταν και συμμετείχαμε στη συνάντηση που έγινε με τους φορείς στην Αθήνα, βάλαμε ζητήματα και έβαλα προσωπικά και εγώ και ο Δήμαρχος Ιστορίου που είναι παρόν σήμερα. Βάλαμε ζητήματα ακαδημαϊκής φύσεως στον κύριο Αρβανιτόπουλο, στα οποία δεν πήραμε και καμία απάντηση. Γιατί θα πρέπει να κλείσει ένα τμήμα από την Καστοριά και να μεταφερθεί στα Γρεβενά? Δεν πήραμε απάντηση, φίλες και φίλοι, σε αυτό το ζήτημα. Και δεν πήραμε απάντηση γιατί είναι η προφανής απάντηση. Ότι ασκούν πολιτική με τα ιδρύματα. Ότι ασκούν πολιτική με την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας. Και το κάνουν συνειδητά. Και δυστυχώς εμείς, κοινοβουλευτικά, δεν έχουμε κανέναν να μας προστατεύσει στη διαδικασία αυτή. Διότι η μεν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι προφανές ότι θα υπακούσει στις επιταγές του κόμματός της και οι αντιδράσεις θα είναι από χαλαρές έως κλιαρές, ο δε άλλος βουλευτής ενδεχομένως να τον ψάξουμε κάπου μεταξύ Γάζας, Σκουριών, Χαλκιδικής, Πατησίων και Σταδίου να κάνει κάποιον έλεγχο σε αστυνομικούς. Τέλος πάντων, αν δεν είναι ούτε εκεί, στη Βίλα Μαρία θα τον βρούμε σίγουρα. Ο μιλητής στην εκδήλωση ήταν το μέλος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Αντώνης Σαουλίδης. Ένα συνέδριο το οποίο θέλω να πιστεύω, όπως και όλοι σας, ότι θα αποτελέσει την απαρχή ενός ευρύτερου διαλόγου, ενός ουσιαστικού διαλόγου, ο οποίος θα μας οδηγήσει σε ξεκάθαρες απαντήσεις, σε ξεκάθαρες θέσεις, σε ξεκάθαρα μηνύματα, τα οποία θα επιτρέψουν και πάλι τον κόσμο
να μας τοποθετήσει εκεί που μας αξίζει, στις καρδιές του. Αμέσως μετά πήραν το λόγο οι παρευρισκόμενοι, η πλειοψηφία των οποίων αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατούσε στην Ομαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος από την ίδρυσή της μέχρι πρόσφατα. Τώρα, παραμένοντας στο ίδιο κλίμα, θα πάμε να παρακολουθήσουμε και την τοποθέτηση του Γιώργου Μαλαίου, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας βεβαίως σοβαρές καταγγελίες. Περισσότερες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Όταν με διαπτωθούντισε κάνει έτσι όλο αυτόν τον χρόνο. Πες μας και την ιστορία από 78 και πριν. Ήθελα να σου πω την ιστορία, σύντροφε, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι οικογενειακή υπόθεση. Γιατί αν την κάνουμε οικογενειακή υπόθεση θα το καταργήσουμε περίπτερο. Αυτό ήθελα να σε λάθος άνθρωπο. Έτσι, περίπτερο. Σε λάθος άνθρωπο. Ο επόμενος... Και εδώ μέσα όλα τα τελευταία 30 χρόνια ποιοι καταργήσανε το ΠΑΣΟΚ, το τοπικό οικογενειακή υπόθεση. Αλλά οι ποιοι είναι επιλεκτικοί. Δεν είχες καμία περίπτωση τη διάθεση και την πρόθεση να μιλήσω. Αλλά ερεθίζομαι και ερεθίζομαι ιδιαίτερα όταν ακούω διάφορα πράγματα. Και όταν τα ακούω από ανθρώπους που θέλουν, όπως είναι ο φίλος μου Γιάννης ο Κίτσος, σύντροφε, εκφράστηκαν κάποιες απόψεις για το τι πρέπει να πάνε ή δεν πρέπει να πάνε. Στις δημοκρατίες μπορεί να εκφράζονται. Αν δεν συμφωνείς, είναι δικαίωμά σου. Αλλά δεν μπορείς να τα καταγγέλεις. Καθένας έχει τα περιθώρια να λέει αυτά που πιστεύει. Θα μπορούσα σήμερα να λέω πάρα πολλά. Δεν το θέλω γιατί πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα, τουλάχιστον μέχρι τη δικιά μου γενιά, να φύγουμε. Και να έρθουν νέοι άνθρωποι. Και επειδή εγώ μετά από πολλή σκέψη αποφάσισα να κατέβω για σύνεδρος, κατεβαίνω με ένα σκεπτικό ότι αυτό το συνέδριο, αν δεν βγάλει νέα ηγετική ομάδα κατά πλειοψηφία από νέους ανθρώπους, δεν έχει μέλλον. Και δυστυχώς η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟ μας έφερε εδώ που δεν μας έφερε. Δεν ευθύνεται, σύντροφοι, βάση. Δεν ευθύνεται. Δεν ευθύνεται η βάση, αν είπαμε ότι υπάρχουν λεφτά και ξαφνικά όταν το διαπιστώσαμε δεν φροντίσαμε να κάνουμε το αφήγημα γιατί δεν υπήρχαν λεφτά και να καλέσουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και αν δεν το καταλάβαινα να απευθυνόμαστε στο λαό και αυτός να έκρινε. Δυστυχώς ή ευτυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει πληγωθεί και έχει πληγωθεί στον ομό μας και από τις τελευταίες εκλογές. Γι' αυτό, σύντροφε Γιάννη, μην βάζεις θέματα συγκρότησης ψηφοδελτίων. Και εγώ θα σου πω και κάτι άλλο, ότι αν αυτή τη στιγμή στην αίθουσα εγώ έβλεπα ανθρώπους μικρότερους από μένα, θα ήμουν ευτυχής. Με όποια λάθη κι αν είχα κάνει, και εγκληματικά λάθη. Αρκεί να ήταν νεότεροι μου, κατά πολύ, γιατί σημαίνει ότι θα είχα περιθώριο να διορθώσουν τα λάθη. Εμείς δυστυχώς κάναμε τα λάθη, δεν ξέρω αν έχουμε περιθώριο να τα δούμε, να τα αλλάξουμε, αλλά ένα έχουμε μια υποχρέωση, τουλάχιστον να είμαστε ειλικρινείς και να μιλάμε μεταξύ μας. Ξέρετε, και να σας πω κάτι από βάθος καρδιάς. Επειδή εγώ στο ΠΑΣΟΚ ήμουν και στις καλές εποχές και στις κακές και σε μοναχικές πορείες με πολύ λίγους συντρόφους. Παρέμεινα εκεί και θέλω να σε θυμίσω ιδιαίτερα εσένα, σύντροφε Γιάννη, ότι στην πορεία, όχι φίλε μου, να πάρει εσένα, το Γιάννη Μίτσιλα, γιατί έχετε και οι δύο. Θέλω να σας θυμίσω ότι διαφώνησε και διαφώνησε με τον φίλο μου τον Γιάννη Λαπαρίδη και του είπα ότι γιατί διατέλεσε και καθοδηγεί τη χώρα και με πολλούς άλλους συντρόφους. Και εγώ έχω διαφωνήσει πάρα πολλές φορές, αλλά εγώ έπρεπε, τους είπα, είχατε υποχρέωση να μείνετε, διότι αυτοί οι φίλοι Γιάννη Κίτσιο που έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ είναι η πλειοψηφία.
και μου φύγει η αξιόλογη. Ποτέ όμως τα τόσα χρόνια δεν καθίσαμε μια φορά αυτοί που αποτελούσαν την ηγετική ομάδα στον ομό μας να πούν γιατί φύγανε. Θέλετε να κάνετε μια αναδρομή στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ πώς καταλήγαμε? Μην το κάνεις για το τελευταίο. Κάντε για όλα τα άλλα. Ήταν ψηφοδέλτια που οδηγούσαν σε μονοσήμαντη επιλογή. Και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία έφυγε πρώτα αυτό που οφείλει το. Δεν την είχε ανάγκη. Τουλάχιστον η μεγαλύτερη του διαδρομή. Δεν μας προβλημάτισε κανένα γιατί φέρναν πραγματικά αξιόλογοι σύντροφοι με κατάρτιση, με διάθεση. Να θυμηθούμε πόσο ανοιχτοί ήμασταν από ένα διάστημα και μετά. Γιατί όσο λειτουργούσε το ΠΑΣΟΚ και η οργάνωση, υπήρχε άποψη και δεν ξέρω αν η κυβέρνηση σεβόταν, αλλά υπήρχε μια άποψη. Και υπήρχε κάποια φόρμουλα να βρεις μια επαφή. Μη λοιπόν προσδιορίζουμε την εξέλιξη στο κόμμα τα τελευταία δύο χρόνια, διότι ουσιαστικά οργάνωση ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε από το 2002 και μετά. Υπήρχε οργάνωση μηχανισμών. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε μας ακούγεται καλά στα αυτιά είτε δεν μας ακούγεται. Άρα λοιπόν μην εστιάζουμε την κριτική στα τελευταία 2-2,5 χρόνια και σήμερα και σας πληροφορώ ότι επειδή εγώ έχω μια καθημερινή επαφή με πάρα πολύ κόσμο και με κόσμο που πιθανόν δεν με συμπαθεί, δεν τους αρέσω και ακούω πολλά, σας πληροφορώ ότι έτσι όπως λειτουργήσε το κόμμα δεν ήταν αρνητικό σε σχέση με την άλλη Ελλάδα. Προσέφερε κάτι παραπάνω. Δεν πήγε δηλαδή το ΠΑΣΟΚ τόσο χάλια όσο πήγε στις άλλες περιοχές. Και ξέρετε πολύ καλά τι αντιμετωπίσαμε. Τι αντιμετώπισε το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα. Θα ήθελα να πω άλλα πράγματα. Δυστυχώς δεν θέλω να ξύνω πληγές. Εκείνο που οφείλουμε είναι να δούμε πώς θα φέρουμε νέο κόσμο. Και σας κοιτάζω όλους. Για πέστε μου, από τα παιδιά όλων μας, βλέπετε κανέναν εδώ μέσα? Και μην μου πείτε ότι δεν μπορούσατε να επηρεάσετε τα παιδιά σας. Γιατί πολλά παιδιά δικά μας είναι βολεμένα. Αλλά είναι απέναντι στο σύστημα πάσο. Είναι απέναντι στο σύστημα που τους έβαλε μέσα στους ιστούς χωρίς καμία διαδικασία. Και κάνουν υψηλή κριτική. Και το παίζουν και επαναστάτες. Άρα λοιπόν, μην ψάχνετε να δείτε σε αυτούς που σε δύσκολες εποχές λέγανε ότι είμαστε ΠΑΣΟΚ. Μην ψάχνετε να πείτε και να τους μητροπολίσετε. Δέστε πρώτα στις οικογένειές μας αρκούνε. Πόσο μπορέσαμε να πείσουμε τα παιδιά μας. Και μετά ελάτε να δείτε και να κάνετε κριτική και σε αυτούς που είναι. Γιατί τώρα θα αναφερθώ, γιατί ο γραμματέας είναι από τα ελάχιστα παιδιά που εγώ βλέπω που είναι από μια οικογένεια που και ο πατέρας του ήταν και αυτός είναι. Ελπίζω και τα παιδιά του να είναι τοποθετημένα όταν τα αποκτήσει στον ίδιο χώρο. Βλέπετε μεταξύ μας συντρόφους που έχουν επωφεληθεί τα μέγιστα, που ήταν κοντά στις ηγετικές ομάδες και έχουν πάρει και μελετούλες και εξυπηρετησούλες και εργάκια και να μην το ονοματίσω έτσι. Βλέπετε συντρόφους που έχουν πάρει κάτι δανειάκια με παρεμβάσεις, τους βλέπετε? Όχι. Βλέπετε όλους αυτούς που πιθανόν δεν έχουν πάρει τίποτα. Γιατί επειδή εδώ γνωριζόμαστε είναι και εδώ κάποιοι που ασχολούνται με εργά και τα λοιπά που σημαίνουν να έχουν πάρει και γι' αυτό είναι εδώ. Διότι αν είχαν πάρει δεν θα ήταν εδώ. Άρα
τουλάχιστον να στεκόμαστε με περισσότερη προσοχή απέναντι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές όσους ήταν. Εγώ ποτέ δεν κρύφτηκα και την άποψή μου την έλεγα. Όπως τον Μάιο είχα εκφραστεί ότι ο πρόεδρος της Βουλής δεν έπρεπε να ήταν υποψήφιος, γιατί έβλεπα τι ερχότανε, και τότε μερικοί από εσάς, άλλους βλέπω, άλλους δεν βλέπω, μη είχατε διαποστείλει. Είπα τον Ιούνιο ότι ο πρόεδρος της Βουλής έπρεπε να ήταν τελευταίος στο ψηφοδέλτιο, γιατί δεν είχε σταυρό για να σηματοδοτήσει την ανανέωση και τη νέα κατεύθυνση του Πασόκ και τη διάθεση ότι όλοι είμαστε μαζί, και πάλι άκουσα τα μέγιστα και τότε ας το αναρωτηθούμε το τι έγινε. Αλλά ας το αναρωτηθούμε και ας το κρατήσουμε μέσα μας κλειστά, γιατί όλοι ξέρουμε τι έχει γίνει. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πάμε να σκαλίσουμε το παρελθόν. Είτε γιατί δεν αξίζει, είτε γιατί μας πληγώνει βαθιά, είτε γιατί δεν έχουμε τον χρόνο να σκεφτούμε. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε την καθημερινότητα που έχει πληγώσει όλους τους Έλληνες, και δυστυχώς την καθημερινότητα κατά μεγάλο ποσοστό την έχει διαμορφώσει το Πασό. Δεν μπορούμε να μιλάμε, σύντροφοι, για φορολογικό ή διάφορα άλλα, και οι δικοί μας υπουργοί ήταν ανάγκητοι στο να κάνουν πέντε πράγματα. Δεν μπορεί να βλέπουμε ότι το καράβι βούλιαζε και δεν κάναμε ένα φορολογικό ώστε να νιώσει και αυτός που του τσιμπούσαμε και το τελευταίο βράδυ από την τσεπούλα να δει ότι κάτι κάνουμε. Δεν μπορεί ότι την καταγρύπνηση των εργασιακών σχέσεων την έστειλαν περιβόητοι σύντροφοί μας υπουργοί. Γιώργο Σύντρο. Σε το μέλλον που τελειώνω. Σας μιλάω και πιστεύω ότι θα είναι από τις τελευταίες φορές που τουλάχιστον θα μιλήσω σε κομματική οργάνωση. Όχι γιατί φεύγω, δεν έχω φύγει ποτέ από το Πασόκ, ούτε πρόκειται να φύγω. Αλλά θα θεωρώ ότι ήρθε ο καιρός να έρθουν νέα παιδιά. Και σας το λέω εγώ που αυτή τη στιγμή είμαι και πρόεδρος του Λαϊκού Κέντρου, μακάρι να είχα την πολυτέλεια, να έρθουν σύντροφοι και θα ήμουν ο πρώτος που θα είχα φύγει, να έρθει κάποιος άλλος στο εργατικό κέντρο, να αναλάβει αλλά να είναι σύντροφος. Κάθομαι όχι γιατί με αρέσει, γιατί δεν θέλω να παραδώσω έναν θεσμό που θεωρώ ότι με όλες τις αδυναμίες την τελευταία τριετία πήγαμε καλύτερα από ό,τι πηγαίναμε, άσχετα αν επιδοληθήκαμε από συντρόφους, άσχετα αν οι γραμματείς οργάνωσης δεν ήρθαν να ψηφίσουν, έτσι, και άσχετα αν κάποιοι μας είπαν και σε επαναλαμβάνω ότι χρησιμοποιούμε και δημοκρατικές μεθόδους για εκεί που είμαστε. Επειδή εγώ στη ζωή μου έχω μάθει αυτά που σκέφτομαι να τα λέω και το έχω πληρώσει, σας λέω και μιλούσα πάντα από βάθη καρδιάς, γιατί εγώ μπορώ να θυμηθώ και τοπικές εκλογές, τι γινόταν, και συμμετείχα σε εκλογές που πραγματικά δήματοι δικοί μας, όταν ερχότανε κλιμάκια από κάτω, τι λεγόταν στους διαδρόμους, ήμουν μάρτυρας. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχουμε την πολυτέλεια, με αυτό κλείνω, αρκεί από όλους μας να στραφούμε στον νέο κόσμο. Και δυστυχώς θα στραφούμε στον νέο κόσμο πρώτα στρεφόμενοι στις ίδιες μας οικογένειες. Από εκεί πρέπει να αρχίσουμε και τους νέους ανθρώπους, και γιατί έχουν γαλοκηθεί, θέλω να πιστεύω, σε αυτά που η δημοκρατική, ο δημοκρατικός χώρος προσβαίνει, αλλά και γιατί είναι το πρώτο κομμάτι που πρέπει να αφήσουμε, αν θέλουμε να μιλάμε. Και σας λέω για τελευταία φορά ότι αν το συνέδριο του Πασόκ δεν αναδείξει μια νέα ηγετική ομάδα από νέους ανθρώπους, δηλαδή αν στους 120 της Κεντρικής Επιτροπής, όπως τα λέγεται, οι 90 δεν είναι καινούργια άτομα και κάτω του 35 και 40, αυτός ο χώρος δεν έχει προοπτική. Σας ευχαριστώ για την ανοχή μου. Λοιπόν, ο Αντώνης Παραράς παραμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή μετά τα δύο ρεπορτάζ τα οποία είδαμε. Αντώνη, η συντροφικότητα πάντως και στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω έγινε και πάρα πολλές γκρίνιες και μαχαιρώματα ενδεχομένως εσωκομματικά. Ναι,
θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά συνδέονται, ειδικότερα με την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση του καλοκαιριού. Ναι. Δηλαδή για την 17η του Ιούνιου. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι όλο αυτό εννοείται ότι πολιτικά, τοπικά, το πώς εκλέχτηκαν ή το ποιες είναι οι δυνάμεις, είναι λογικό να τα μετράμε. Ξέρετε, σε κάθε περιοχή έχει γίνει αυτό. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια πανηγυρίζει σε όλη την Ελλάδα ότι ψήφισαν περίπου 120.000. Αν θέλεις να δώσω λίγο τα ονόματα, ναι, είναι αυτοί οι οποίοι εκλέγονται, όλοι εκλέγονται, όλοι όσοι ήταν υποψήφοι εκλέγονται, λόγω του ότι υπήρξε αυξημένη, αν θέλεις, συμμετοχή. Έτσι λοιπόν, στο Δήμο Νεστορίου, από εκεί θα ξεκινήσουμε, Βαρσάμις Κοσμάς με 65, Μιχάλης Δαουτόπουλος με 31. Στον Δήμο Ρεστίδος, Αντώνης Σιδηρόπουλος, 46 ψήφους, Πασχάλης Ματσουλιάδης, 43, Κωνσταντίνος Δημτσιάδης, 33, Χρήστος Λαμπίστ, 20, Αλεξάνδρα Λιγούρα, 14, Εκατερίνη Σιδοπούλου, 6. Στον Δήμο Καστοριάς, που είναι και το μεγάλο ενδιαφέρον, αυτά τα 423 περίπου άτομα, και εδώ θα σας κάνω και μια ανάλυση για αυτό που λέμε τα δύο στρατόπεδα και γιατί λέμε ότι υπήρξε επίδειξη δύναμης, θα έλεγα, από την ομάδα Αναστασίου, αν και σήμερα το μεσημέρι, το πρωί μάλλον στον Α, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι αυτά δεν τα προσμετράμε, δεν μετράμε δυνάμεις, δεν υπάρχουν στρατόπεδα. Επισήμως το λένε αυτό, κατά τη δική μας την άποψη. Ανεπίσημα να ξέρετε ότι ψήφο-ψήφο υπολόγισε και το επιτελείο Πετσάνελικου και το επιτελείο Αναστασίου τι περίπου έχει συμβεί. Και προσέξτε γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτά όλα έχουν σχέση και με τους ψηφοφόρους. Δεν είναι μόνο τι θέλουν τα στρατόπεδα, τι θέλουν, ας πούμε, αυτές οι ομαδοποιημένες καταστάσεις, Μαριγώ, επιθυμούν κάποια πράγματα, κάποια αποτελέσματα. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα εκλογικό σώμα. Το εκλογικό σώμα, παράδειγμα, στην Καστοριά, ξέρετε τι δίνει. Ένα 25% μόνο να στηρίζει αυτούς που πρόσκειται στον Φίλιππο Πετσάνελικο. Άρα λοιπόν από τα 423 άτομα, το να ψηφίζουν 100, 110, 120 μόνο αυτά τα τρία πρόσωπα της ομάδας Πετσάνελικου, αντιλαμβάνεστε πως είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για όλα αυτά που καταγγέλθηκαν 17 Ιουνίου ότι δεν υπερασπίστηκε ο Πετσάνελικος. Θυμίζω ότι ο κύριος Αναστασίου είχε πει τότε ότι ο κύριος Πετσάνελικος στήριξε ή ψήφισε και ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν στήριξε καθόλου το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, mm-hmm, που ήταν επικεφαλής ο κύριος Αναστασίου. Αυτά, Μαριγώ, μάλλον τα θυμούνται οι ψηφοφόροι, οι πράσινοι. Γι' αυτό κιόλας λέω, έχουν σχέση οπωσδήποτε με τα σημερινά αποτελέσματα. Γιατί, πριν πω και τα αποτελέσματα για την Καστοριά, να σου θυμίσω ότι ο κύριος Πετσάνελικος τότε, για να πάει κόντρα στο ψηφοδέλτιο που δημιουργήθηκε υπό τον Αναστασίου, είχε προτείνει το εξής. Είχε προτείνει ότι, είχε πει μάλλον ότι επικεφαλής του ψηφοδελτίου στην Καστοριά, στον νομό, θα έπρεπε να μπει η κυρία Σοφία Ντίνα, η οποία στα αποτελέσματα που θα σας διαβάσω τώρα πήρε 20 ψήφους. Τι είναι όλα αυτά δηλαδή? Καταλάβατε, και δεν υποτιμούμε κανέναν, αλλά την δυναμική των προσώπων την βλέπεις και σε εκλογικές αναμετρήσεις. Λοιπόν, στον Δήμο, η κυρία Λιγούρα πήρε 14 στο Άργος Οριστικό. Λοιπόν, είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά δηλαδή αυτών των ατόμων. Δήμος Καστοριάς, Αποστόλης Αναστασίου, 91 ψήφους. Δημήτρης Βαϊνάς, 5. Μαγδαληνή Βαφιάδου, 23. Ιορδάνης Βελισσαρίδης, 72. Βασίλης Ιωάννου, 33, Χρήστος Καραντίνος, 72, Βασίλης Μαλέας, 28, Γιώργος Μαλέας, 32, Σοφία Ντίνα, 20, Αθηνά Τσαλουκίδου, 42. Αυτά είναι τα αποτελέσματα και για την Καστοριά. Αυτή είναι η δυναμική. Υπήρξε συμμετοχή πάντως, Μαριγώ, τοπικά. Σε σχέση με τις ήττες των δύο προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, φαντάζομαι πως όλα αυτά σίγουρα τα προσμετρούν θετικά στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά έχει σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει μέρες του παρελθόντος. Στο Twitter έχει γράψει ένα ωραίο χθες ο κύριος Παπαδημούλης, που αρέσκεται να ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι πανηγυρίζει, γιατί χθες ξέρετε υπήρχαν πανηγυρισμοί, έτσι, ο Βενιζέλος. Σε όλη τη χώρα, ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια να πω ότι το ΠΑΣΟΚ ξέρετε τι κάνει. Βάζει πολύ χαμηλά τον πήχη σε κάθε δραστηριότητά του, επειδή φοβάται για το τι γίνεται. Και μετά πανηγυρίζει.
κάθε τι που περνάει τον πύχη αυτόν, έτσι, θεωρείται μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, και ο Παπαδημούλης έγραψε ότι είναι παγκόσμιο ρεκόρ, λέει, και όντως μεγάλη επιτυχία. Ένας στους τέσσερις προσήλθε να ψηφίσει συγκρινόμενο με τις τελευταίες εκλογές. Αυτό πάντως. Ναι, αλλά αυτό από τη μεριά του Πασόκ προφανώς δεν το βλέπουν ή δεν το βγάζουν προς τα έξω. Από εκεί και πέρα, επειδή άκουσα την κριτική που άσκησε ο κύριος Μαλέας στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρξε κριτική, μιας που ήσουν εκεί και κάλυψε στο ρεπορτάζ, κριτική στις αποφάσεις και την πολιτική που άσκησε το Πασόκ τα τελευταία χρόνια. Στην προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει σήμερα οι Έλληνες πολίτες, για την οποία ευθύνεται αρχικά το Πασόκ, συνεχίζει τώρα την πολιτική αυτή η Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά υπόθηκαν. Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Μαλέας, όταν είπε και ήταν αποκαλυπτικός, και αυτό να το προσέξει σήμερα ο νομός Καστοριάς, την ώρα που ο Μαλέας έλεγε και κοιτούσε τον Πετσάνλικο, κοιτούσε τον κύριο Νάτο, τον κύριο Σμπόνια, τον κύριο Καραντίνο και άλλους μέσα εκεί στο Πασόκ, την ώρα εκείνη λοιπόν που έλεγε ότι εδώ μέσα δεν υπάρχουν αυτοί που πήραν τα μεγάλα δάνεια και τους βοήθησε κάποιος μηχανισμός από το Πασόκ, εδώ μέσα, λέει, δεν είναι κάποιοι που πήραν μεγάλα έργα από τον ομό μας ή μεγάλες μελέτες. Είμαστε όλοι εμείς οι λίγοι κτλ. Θέλω να σου πω ότι όταν προχώρησε σε αυτές τις καταγγελίες ότι βοηθήθηκαν άνθρωποι από τον ομό Καστοριάς, ενδεχομένως με στημένες διαδικασίες, να λαμβάνουν μεγάλα δάνεια ή να παίρνουν πανάκριβες μελέτες ή να υλοποιούν έργα, γιατί αυτό που έλεγε Μαριγώ είναι σημαντικό, γιατί αυτό είναι η λειτουργία του Πασόκ υπό τον Πετσάνλικο τα τελευταία χρόνια. Τα έλεγε αυτό τότε ο κύριος Μαλέας, όταν κύριος ήταν Μαλέας, κοίταξε, στο πολιτικό προσκήνιο και ο κύριος Πετσάνλικος. Να είμαστε δίκαιοι ότι ο Μαλέας έχει συγκρουστεί και στις εποχές με τον κύριο Πετσάνλικο, που ήταν υπουργοποιημένος αλλά και πρόεδρος Βουλής για τέτοια ζητήματα. Το έχει κάνει ο Μαλέας αυτό. Από εκεί και μετά, αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι δεν υπήρχε ούτε μία αντίδραση, μία διαφορετική άποψη, βρε αδερφέ, ότι δεν είναι έτσι όπως τα λες, Γιώργο. Τι είναι αυτά που λες, σύντροφε? Δεν ακούστηκε άχνα. Αυτά υπόθηκαν παρουσία Πετσάνλικου χθες. Ο κ. Πετσάνλικος και μερικοί άλλοι κοιτούσαν ψηλά, ο άλλος δεξιά, ο άλλος αριστερά. Δεν θέλησαν, Μαριγώ, να δώσουν καμία απάντηση σε αυτές τις αποκαλύψεις. Και μισό λεπτό. Γιατί αυτή ήταν η λειτουργία του Πασόκ. Κατήγγειλε ο Πασοκτής Μαλέας. Εγώ λέω το εξής όμως. Όταν βγαίνει και λέει ότι ευνοήθηκαν άνθρωποι που ήταν δίπλα στον μηχανισμό του κυρίου Πετσάνλικου με δανειοδοτήσεις και με παρεμβάσεις, λέει κιόλας, και όλα αυτά, με συγχωρείτε. Τη στιγμή αυτή, ξέρετε πόσοι άνθρωποι μας ακούν που είχαν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, ανταγωνιστές επιχειρηματίες που δεν μπόρεσαν ποτέ να ανταγωνιστούν τους ευνοούμενους του Πασόκ ή θα πω εγώ της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ανάλογες αειδιαστικές καταστάσεις που προκαλούν με το, είχαμε και από τη Νέα Δημοκρατία με δανειοδοτήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, Αντώνη, ξαφνικά δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Α, μπράβο. Όχι, να τα ακούει όμως η κοινωνία και μερικοί να μην αναρωτιούνται γιατί ανοίγουν σήμερα οι ουρανοί και τους κλαίει και ο Θεός ακόμη. Λοιπόν, αυτά γίνονται διότι είναι μία. Είναι αντιληπτό πια και από την κοινωνία, Μαριγώ, ότι δεν πάει άλλο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μπορείς, κάνοντας και αυτοκριτική, να καταλάβεις το ότι σε έστειλαν μόνο σπίτι σου οι ψηφοφόροι, σου κάνανε και χάρη. Γιατί σε άλλες περιοχές του κόσμου συμβαίνουν χειρότερα πράγματα. Κριτική σε ό,τι έχει να κάνει με τις ευθύνες του Πασόκ για τη σημερινή κατάσταση της χώρας υπήρξε? Ανέλαβε κάποιος την ευθύνη? Ναι, κάνανε. Είπανε διάφοροι μέσα εκεί, είπαν κάποια πράγματα ότι να, εμείς αυτό δεν κάναμε, εκείνο δεν φροντίσαμε, αυτό δεν φροντίσαμε, το άλλο. Αυτά, ξέρεις, νομίζω μπαίνουν από το ένα, βγαίνουν από το άλλο. Το Πασόκ κάνει μία προσπάθεια και καταλαβαίνεις βέβαια ότι τι προσπάθεια να κάνει τώρα. Επαναλαμβάνω, η κοινωνία, Μαριγώ, σήμερα δεν μπορεί να πιστέψει και το Πασόκ. Θα έρθει στη μοίρα του Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία σύντομα, να το δείτε αυτό. Λοιπόν, δεν μπορεί να πιστέψει πια σε καινούργια πράγματα. Επαναλαμβάνω, όταν ανοίγουν τέτοια ζητήματα δανειοδοτήσεων, ποια παιδιά βάλαμε στο δημόσιο, πώς κάνουμε προσλήψεις μετακλητών, πώς κάναμε το ένα, πώς κάναμε το άλλο, η κοινωνία τοπικά τα έχει ζήσει. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ό,τι γίνεται τοπικά, Μαριγώ, γίνεται και πανελλαδικά. Το Πασόκ είναι το μόνο που δεν μπορεί να μιλήσει για τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Αυτοί μας οδήγησαν στη χρεοκοπία σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα τι να σου πούνε τώρα. Γι' αυτό έλεγα λοιπόν και στο γραμματέα σήμερα ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτό που μπορεί να προκύψει την Κυριακή όταν τελειώσει το ένατο αυτό συνέδριο ως αποτέλεσμα. Να δούμε τι.
Το ΠΑΣΟΚ τι πρέπει να κάνει. Μελλοντικά το ΠΑΣΟΚ Μαρηγό πρέπει να παρουσιάσει προτάσεις οι οποίες θα είναι πολύ διαφορετικές από τη σημερινή κατάντια στην οποία με τις αποφάσεις του το κόμμα αυτό μας οδήγησε. Αν δεν εγκαταλείψουν τις τακτικές του παρελθόντος, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Το θέμα είναι ότι ακόμη και σήμερα οι τακτικές του παρελθόντος το βλέπουμε πολύ καλά και από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, τα νέα κόμματα που έρχονται πλέον στο προσκήνιο και επιδιώκουν να αναλάβουν την εξουσία σε αυτή τη χώρα, σε καμία περίπτωση δεν έχουν εκλείψει. Και αυτό βεβαίως μόνο ως θετικό δεν μπορεί να προσμετρηθεί. Η μοναδική ελπίδα που βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ είναι μια καθαρή ανανέωση. Και ξέρετε, αυτό πολλές φορές, όταν το συνδέομαι με πρόσωπα, μπορεί κάποιος να ενοχλεί κτλ. Θέλω να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα, κατά την άποψη των τρίτων που είμαστε εμείς, είμαστε απ' έξω, το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα μπορεί να πει ότι ανανεώνεται και κάνει ένα βήμα, όταν πια στο ΠΑΣΟΚ δεν θα βλέπεις Πετσάμλικο, Σκανδαλίδη, Παπανδρέου, εγώ θα πω ακόμη και Βενιζέλο, θα βλέπεις άλλα πρόσωπα, καινούργια πρόσωπα, τα οποία πρέπει να δοκιμαστούν. Όλη αυτή η ιστορία της δεκαετίας του 80, του 90 και όλα αυτά που έγιναν μέχρι και το 2012, έτσι, δεν μπορούν να ξεχαστούν από κανέναν. Είναι πολλά. Αν καθίσουμε και τα βάλουμε κάτω τα ζητήματα αυτά ένα προς ένα και για τα δύο κόμματα, για το ΠΑΣΟΚ μιλάμε σήμερα, θα καταλάβετε λοιπόν πόσο τεράστια είναι η ευθύνη και γιατί λέμε σήμερα ότι δεν έχει δικαίωμα να ομιλεί παράδειγμα για λύσεις. Θα το πω απλά, και ο κύριος Πετσάμλικος, που όταν του λέγαμε πέρσι, πρόπερσι, που θεωρούσε τον εαυτό του πανίσχυρο, επειδή ήταν πρόεδρος της Βουλής, και τώρα καταλαβαίνουν όλοι αυτό που λέγαμε, ότι καμιά φορά δεν είναι οι τίτλοι. Η προσωπικότητα είναι αυτή η οποία δίνει και τον σεβασμό. Όταν λέγαμε λοιπόν στον κύριο Πετσάμλικο για το πετρέλαιο ή για το ένα ή για το άλλο, ο Φίλιππος ο Πετσάμλικος πολλές φορές το κάνει και δημόσια. Μην κοιτάτε που πολλοί συνάδελφοι δεν το ομολογούν. Συνάδελφοί μας ηρωνεύονταν και ηρωνεύεται για το πετρέλαιο. Και τα περίφημα ανέκδοτα περί ξυλόσωμπας και τα λοιπά βγαίνανε. Ένα κορυφαίο πρόβλημα του νομού μας ήταν η υπόθεση πετρελαίου. Όταν αυτός και όλη η ομάδα Παπανδρέου ψήφισαν την εξίσωση και δεν προέβλεψαν και κονδύλιο για να δίνουμε αυτές τις τα 30 λεπτά στο λίτρο κτλ. Και στη συμπεριφορά αυτή βάλε και τη συνέχεια, σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, για να φτάσουμε και στο σήμερα και να δούμε και από εδώ ποια είναι πλέον η αντιμετώπιση και από τους νέους εκλεγμένους βουλευτές μας. Γι' αυτό σου είπα, παραδείγματα τέτοια έχουμε πάρα πολλά. Δυστυχώς. Από αυτούς άκουγα παλιότερο ότι ο ελληνικός λαός δίνει εντολή να πάμε σπίτι. Γι' αυτό είπα. Τουλάχιστον δεν είναι τίποτα. Έστω μια απλή συγγνώμη και να εξαφανιστούν ορισμένα πολιτικά πρόσωπα. Ένα προς ένα μπορούμε να τα βάλουμε κάτω και να σας δείχνω τι δεν έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν μιλώ μόνο για το ΠΑΣΟΚ στην Καστοριά. Αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι και στην παρουσία του Κώστα Σημειοφορίδη. Τα δύο αυτά πρόσωπα, οι δύο βουλευτές, με τις μεγάλες θέσεις που κατήχαν στην Καστοριά δεν έδωσαν ούτε το 10% από τις θέσεις που κατήχαν. Και το καταλαβαίνουν σήμερα όλοι. Ο μοναδικός, ο τέταρτος νομός στην περιφέρεια είμαστε. Βλέπετε λοιπόν ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής που είχαν το 80, το 90 μέχρι και σήμερα. Δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα. Να το καταλάβουμε λοιπόν, μια συγγνώμη και να αποσυρθούν να τελειώνουμε. Λοιπόν, Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ να ευχηθούμε. Και αλλάζοντας τώρα θέμα και φεύγοντας από την πολιτική επικαιρότητα, θα πάμε στα νεότερα από το παράρτημα της Καστοριάς. Σήμερα το μεσημέρι στις 12 η ώρα πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση προς ενημέρωση των αποτελεσμάτων από τη συνάντηση που είχαν συγκεκριμένοι φοιτητές την περασμένη Παρασκευή με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, και βεβαίως αποφάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνέχιση ή μη της κατάληψης. Θα μας ενημερώσει η Αρχοντούλα Ιωαννίδου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Φοιτητών, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αρχοντούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρηγό. Να σε ευχαριστήσω που είσαι και σήμερα μαζί μας. Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 το μεσημέρι. Αποφασίσατε συνέχιση της κατάληψης για 15 ημέρες ακόμη. Ναι, ψηφίστηκε από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης, αφού παραδέθηκαν όλα όσα έχουν γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή και από τις επιμέρους ομάδες όλο αυτό το διάστημα, αφού είπαμε στα παιδιά επακριβώς τι υπόθηκε μέσα στο γραφείο του Υπουργού Παιδείας. Προτείναμε τη συνέχιση μη της κατάληψης, προτείναμε τη συνέχιση βασικά της κατάληψης, και με ανάταση χειρός η πλειοψηφία, βασικά
σχεδόν ομόφωνη ήταν η απάντηση της Γενικής Συνέλευσης. Ήταν σχεδόν ομόφωνη. Ήταν μικρός ο αριθμός, δηλαδή των ατόμων που δεν σήκωσαν το χέρι τους. Ήταν υπερβολικά μικρός αυτός ο αριθμός. Η αναλογία να ήταν 400 προς 10, ας πούμε. Τυχαία τα νούμερα, η αναλογία όμως δεν είναι τυχαία. 400 άτομα περίπου ήταν σήμερα στο τι είστε ικανοποιημένοι γενικότερα ως Συντονιστική Επιτροπή από την συμμετοχή των φοιτητών απέναντι στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής για ακόμη μια νέα Γενική Συνέλευση. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν ή όχι και λαμβάνουν βεβαίως αποφάσεις? Είναι, αρχικά να σου πω ότι το είπα και πριν από λίγο, είναι τυχαίο το παράδειγμα που έφερα. Πέρα από αυτό όμως, εκτίμηση όλων είναι ότι αγγίξαμε τα 500 και πλέον άτομα σήμερα. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο, αν ανατρέξουμε σε γενικές συνελεύσεις του παρελθόντος, ποτέ μα ποτέ δεν είχαμε υπερβολικά μεγαλύτερο αριθμό. Δεν είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή ποτέ στις γενικές συνελεύσεις. Από εκεί και πέρα, τον αριθμό που είχαμε στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση, ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι δύσκολο να τον επιτύχουμε, όπως ήταν πολύ βασικό και πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο θα το ακούγανε πρώτη φορά. Οι περισσότεροι, καλώς ή κακώς, οι περισσότεροι, επειδή ήταν η κατάληψη και τα λοιπά, που είχαν φύγει, οι περισσότεροι δεν γύρισαν. Mm-hmm. Γιατί πολλούς από αυτούς δεν τους νοιάζει. Παρ' όλα αυτά, εμείς που είμαστε εδώ και μας νοιάζει, έστω και αυτοί οι 400, ναι, είναι αρκετοί. Γιατί όχι? Πάλι θα ακουστούμε. Πάλι έχουμε το βήμα, μας δίνεται το βήμα. Mm-hmm. Τώρα, κατά υπάρχει υπόβαθρο για να γίνουν οι κινητοποιήσεις περαιτέρω. Ναι. Και θα πάμε λίγο στο βήμα αυτό, στο τι προτίθεστε από εδώ και πέρα και εφόσον έχει αποφασιστεί και να συνεχιστεί η κατάληψη, τι άλλο προτίθεστε να κάνετε. Θέλω όμως λίγο να μας ενημερώσεις για το τι ακριβώς υπόθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ό,τι έχει να κάνει με το αποτέλεσμα της συνάντησης που είχατε την περασμένη Παρασκευή με τον Υπουργό Παιδείας. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες αντιδράσεις για το κατά πόσο τελικά όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και μεταδόθηκαν ήταν η σωστή πληροφόρηση για τα συμπεράσματα από τη συνάντηση αυτή με τον κύριο Αρβανιτόπουλο ή όχι. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο γεγονός ότι υπάρχουν ενστάσεις για το αν τελικά ο κύριος Αρβανιτόπουλος απέκλεισε ή τουλάχιστον έδειξε ότι είναι πολύ ελάχιστη η πιθανότητα το τμήμα πληροφορικής, για παράδειγμα, να παραμείνει εδώ στην Καστοριά. Οι αντιδράσεις ήταν πολλές από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης, αλλά δεν διέφεραν και πολύ μεταξύ τους. Ήταν οι περισσότερες, τα παιδιά που δεν είχαν ξανακούσει, δεν έτυχε να είναι ούτε παρόντες στο συντονιστικό της κατάληψης όταν έγινε η πρώτη ενημέρωση, ούτε παρακολούθησαν κάποια από τις συνεντεύξεις ή κάποια από τα δημοσιεύματα που υπήρξαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Ήταν εκπληκτή και θεωρώ ότι με το που ακούσανε τι έγινε, ήταν η όθηση, αυτή ήταν η όθηση που τους δόθηκε για να ψηφίσουν υπέρ της κατάληψης. Mm-hmm. Να συνεχιστούν δηλαδή οι κινητοποιήσεις. Δεν είναι αυθαίρετο, δεν λοιπόν, σίγουρα σε κανέναν. Το γεγονός αυτό, Αρχοντούλα, δεν είναι αυθαίρετο συμπέρασμα και σε καμία περίπτωση δεν υποδεικνύει ενδεχομένως προσπάθεια υποβάθμισης του τμήματος πληροφορικής από το τμήμα, όχι, για παράδειγμα, δημοσίων σχέσεων, όπως έχει υποθεί. Όχι, βασικά είχα σκοπό να μην αναφερθώ σε όλα αυτά που έχουν γραφτεί, γιατί έχουν γραφτεί και για το δικό μου το όνομα, έχουν γραφτεί και για τον κύριο Γιαννά. Να πούμε καταρχήν ότι μιλάς ως εκλεγμένη πλέον από την Γενική Συνέλευση, για παράδειγμα σήμερα, ναι, ως υπεύθυνη ενημέρωσης προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ό,τι έχει να κάνει με τις κινήσεις των φοιτητών. Ναι. Έγινε σήμερα ένα ψήφισμα μέσα στη Γενική Συνέλευση. Εκλέχθηκα από εκεί για να εκπροσωπώ όλους μας και τα τρία τμήματα, χωρίς να γίνεται κανένας διαχωρισμός, okay, διότι ο αγώνας μας, το έχω τονίσει πολλές φορές στο παρελθόν και θα το τονίσω άλλες τόσες άμα χρειαστεί, ο αγώνας μας είναι συλλογικός. Δεν κοιτάμε ούτε μόνο το ένα τμήμα, ούτε μόνο το δημοσίον, ούτε μόνο την πληροφορική, ούτε μόνο το εμπόριο.
Τα αιτήματά μας είναι πάγια και αφορούν και τα τρία τμήματα. Mm-hmm. Και θέλω λίγο να ξεκαθαρίσω και κάτι. Επειδή δεν μου άρεσε καθόλου όλο αυτό που έγινε μέσω δημοσιευμάτων και τα λοιπά, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Όταν το συντονιστικό της κατάληψης πήρε την απόφαση να μεταβούμε στην Αθήνα για το ραντεβού αυτό με τον Υπουργό Παιδείας, κληθήκαμε να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να είναι μαζί μας και οι καθηγητές, ποιοι καθηγητές, πόσοι καθηγητές, και τελικά να δούμε και από τη μεριά τους αν είναι σύμφωνοι στο να στηρίξουν αυτή μας την προσπάθεια. Όταν λοιπόν είπαμε ότι από το να πάμε με εκπροσώπους από το κάθε τμήμα, συν τον Διευθυντή Παρατήματος, οι οποίοι μεταξύ τους ούκο λίγες φορές έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους στις μεταξύ τους απόψεις, και σε συνεντεύξεις και σε συνομιλίες μας εδώ στο ΤΕΙ και τα λοιπά, από το να πάμε λοιπόν εκεί και να εκφραστεί όλο αυτό μπροστά στον Υπουργό Παιδείας, προτιμήσαμε να πάμε οι φοιτητές, γιατί υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν τρεις φοιτητές μόνο. Προτιμήσαμε λοιπόν να πάμε έξι φοιτητές αντί για τρεις, mm-hmm. και να έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι Διευθυντής Παρατήματος Καστοριάς. Είχαμε τη δέσμευσή του ότι δεν θα προσπαθήσει, δεν θα υπονομεύσει, λέγοντας τις προσωπικές του απόψεις, το δικό μας έργο και τις δικές μας ενέργειες, τις δικές μας επιδιώξεις, τα αιτήματά μας. Και από εκεί και πέρα θεωρήσαμε καλό και είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει και κάποιος από την ακαδημαϊκή κοινότητα αναγνωρισμένος, mm-hmm. ο οποίος θα ενισχύσει τα επιχειρήματά μας, ιδίως τα ακαδημαϊκά. Ναι. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αφαίρετο από τη μεριά του κυρίου Γιαννά, ούτε από τη μεριά των καθηγητών γενικότερα. Ήταν δική μας επιλογή ο κύριος Γιαννάς να έρθει μαζί μας και να μην έρθουν όλοι οι προϊστάμενοι των τμήματων. Ήταν καθαρά δική μας επιλογή. Mm-hmm. Θέλω να το τονίσω αυτό. Όπως επίσης θέλω να τονίσω ότι ποτέ μα ποτέ εγώ προσωπικά και κανένας από τους εκπροσώπους, κανένας από όλους όσους έχουν μιλήσει μέσα από την κατάληψη του ΤΕΙ Καστοριάς, δεν έχει προμοτάρει, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών, το δικό του τμήμα έναντι των υπολείπων. Ξεχωριστά από τους φοιτητές, αυτό το βλέπουμε. Πάντως ναι. Στον ακαδημαϊκό χώρο, σε ό,τι έχει να κάνει με τους καθηγητές, εκεί δυστυχώς βλέπουμε ότι μέρα με την ημέρα οι αντιδράσεις μεταξύ τους φουντώνουν όλο ένα και περισσότερο. Και δεν ξέρω και πόσο καλό αποτέλεσμα ενδεχομένως θα έχει αυτό. Ίσως εν μέρη να είναι λογικό, γιατί ο καθένας θα κοιτάξει το τμήμα το οποίο εκπροσωπεί. Από την άλλη, δεν ξέρω τελικά τι αποτέλεσμα μπορεί να αποφέρει όλη αυτή η διχογνωμία. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν σε κάποια συζήτηση της βάσης της θέτουμε εμείς οι φοιτητές, όποιος δεν μπορεί να συμμετέχει σε αυτό, δεν έρχεται. Mm-hmm. Χωρίς να θέλω να υπονομεύσω κάποιον από τους προϊσταμένους, πραγματικά θεωρήσαμε ότι είναι προτιμότερο να είναι ένας καθηγητής με έξι φοιτητές παρά τέσσερις καθηγητές με τρεις φοιτητές. Mm-hmm. Ήταν μια συνάντηση για να ακουστούμε εμείς. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις από εδώ και πέρα κινήσεις, αποφασίστε την κατάληψη. Τα δεδομένα τα οποία έχουμε είναι η μεγάλη πιθανότητα, όπως ήδη έχουμε πει από την Παρασκευή, να φύγει το τμήμα πληροφορικής από την Καστοριά και να μεταφερθεί τελικά στα Γρεβενά. Κάτι που φαίνεται ότι είναι ούτε λίγο ούτε πολύ μια πολιτική απόφαση και δεν ξέρω και τι περιθώρια υπάρχουν αλλαγής. Θα εξαρτηθεί βεβαίως από το πόσο δυνατοί θα είμαστε εμείς εδώ ως περιοχή. Ένα τμήμα διεθνούς εμπορίου το οποίο συγχωνεύεται κατά πάσα πιθανότητα στις ΔΟ. Και από εκεί και πέρα, όπως έχω ήδη ξαναπεί, μία μάχη να δίνεται για το αν θα διατηρηθεί ή όχι η αυτονομία του τμήματος δημοσίων σχέσεων, χωρίς και αυτό βεβαίως να είναι τέτοιο δεδομένο. Από εκεί και πέρα, τα αποτελέσματα της συνάντησης και αυτής της συνάντησης, το έχουμε πει, δεν είναι καθόλου θετικά. Εκτός από τη συνέχιση της κατάληψης, εσείς ως φοιτητές, τι άλλο αποφασίζετε σήμερα να κάνετε? Εμείς ως φοιτητές έχουμε μπει στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι από τη στιγμή που δεν ακουστήκαμε στο Υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει να στοχεύσουμε υψηλότερα. Θα πρέπει να στοχεύσουμε υψηλότερα, όχι μόνο κάνοντας πορείες και συλλέγοντας υπογραφές, θα γίνουν και αυτά, mm-hmm. αλλά αυτά είναι σε τοπικό επίπεδο. Σε επίπεδο να ακουστεί το ΤΕΙ Καστοριάς πανελλαδικά, θεωρούμε ότι πλέον ο μόνος μας στόχος, απότερος στόχος,
είναι να επιδιώξουμε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ή και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ως φοιτητές εννοείς ή συνολικά ως Καστοριά? Εμείς ως φοιτητές. Μαριγώ, έχουμε γίνει βοράς πολλές φορές καθ' όλη τη διάρκεια της κατάληψης και λίγο πιο πριν, τις τρεις εβδομάδες που μας πέρασαν, έχουμε γίνει βοράς πολλές φορές πολιτικών, κοινωνικών και γενικότερα διαφόρων ειδών συμφερόντων χωρίς να το έχουμε επιδιώξει. Παρόλα αυτά, ίσως ήταν, έχουμε μια καλή νεράιδα που μας τα καταδεικνύει αυτά τα συμφέροντα αργά ή γρήγορα και προλαβαίνουμε για να προλαβαίνουμε το κακό. Προλαβαίνουμε το κακό. Θέλεις να μας δεν πεις πρόκειται λίγο πιο να επιτρέψουμε. Λίγο πιο συγκεκριμένα, ποια είναι τελικά αυτά τα συμφέροντα τα οποία αντίκεινται στις δικές σας προσπάθειες? Ας πούμε, το να βγάλει μια απόφαση το ΤΕΙΔΙ της Μακεδονίας, η οποία δεν συμφωνεί σε καμία περίπτωση με το πλαίσιο και τα θέλω της, και τα αιτήματα της κατάληψής μας, εννοείται ότι θεωρητικά, σε θεωρητικό πλαίσιο, όταν ερχόμαστε σε συνομιλία με τον κύριο Βέργαδο Φερρυπίν, θα προσπαθήσει να μας πείσει ότι όλο αυτό γίνεται για το καλύτερο, γιατί είναι το πιο συμφέρον για το παράρτημά μας κτλ. Όλοι όμως όταν μιλάνε για αυτό που προτείνουν είναι πάρα πολύ πιστικοί. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να γίνουμε βοράς πολλές φορές, αλλά δεν το επιτρέψαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να προάγουμε κανενός άλλου το συμφέρον πέρα από το δικό μας. Το δικό μας συμφέρον είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές. Να μείνουν τα τμήματα δημοσίων σχέσεων και διεθνού συμπορίου όσο έχουν και σε καμία περίπτωση της πληροφορικής στα παιδιά να μην μεταφερθούν στα Γρεβενά. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Είπαμε, έχουν λιγοστέψει και οι μέρες πλέον μέχρι τις οριστικές αποφάσεις, οπότε σίγουρα οι κινήσεις θα πρέπει να είναι πιο εντατικές και πιο δυναμικές. Και από τη δική σας πλευρά σίγουρα. Και από την πλευρά των φορέων της Καστοριάς και να δούμε βέβαια τι θα καταφέρουμε μέσα από όλα αυτά. Αρχοντούλα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, ναι. Ναι, τέλος θα ήθελα μόνο να σου αναφέρω μία φράση που είπα και μέσα στη Γενική Συνέλευση σήμερα και θεωρώ ότι πρέπει να αντικατοπτρίσεις τον αγώνα μας από εδώ και πέρα. Όταν ανεβάζεις τον πύχη υψηλότερα, πρέπει, θέλοντας και μη, να καταβάλεις μεγαλύτερη προσπάθεια. Πράγμα που σημαίνει ότι εμείς αυτή τη στιγμή καλούμαστε μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να προσπαθήσουμε να ακουστούμε και να βγούμε κερδισμένοι από όλη αυτή την υπόθεση. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε, αν όχι 24 ώρες το 24ωρο, στο ΤΕΙ να τρέχουμε και να το κυνηγάμε, 25 ώρες το 24ωρο όμως σίγουρα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έγινε, Μαρικό μου. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς και καλό κουράγιο μάλλον σε όλα τα παιδιά τα οποία βρίσκονται βεβαίως για πολλές ημέρες ακόμη στο ΤΕΙ και πραγματοποιούν την κατάληψη, η οποία συνεχίζεται όπως είπαμε για 15 ακόμα ημέρες. Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.